Ευχαριστώ που με παρακολουθείτε για μια ακόμη καταχώρηση στο ψηφιακό μου ημερολόγιο. Barbie, η ζωή στην πόλη. Σήμερα θα μιλήσουμε για φαγητό. Από πυροσκή από την Πολωνία στο Brooklyn μέχρι πουπούσας από το Σαλβαδόρ στο Queens. Εμπανάδας από την Αργεντινή στο Hell's Kitchen μέχρι τα βιετναμέζικα banh mi στη Chinatown. Η Νέα Υόρκη έχει τα πάντα. Και μην ξεχνάτε ένα από τα πιο εμβληματικά φαγητά της Νέας Υόρκης. Τα bagels. Το bagel είναι το κλασικό πρωινό της Νέας Υόρκης, γιατί όλοι είναι πάντα εν κινήση. Μπορείς να βρεις κάθε είδους κουζίνα σε αυτή τη πόλη και υπάρχουν μερικά πολύ ωραία εστιατόρια. Αλλά ο αγαπημένος μου σεφ στη Νέα Υόρκη είναι ακριβώς εδώ στην κουζίνα μου. Ο μπαμπάς μου. Η μαγειρική μαζί του είναι τέλεια, γιατί χρησιμοποιεί το πιο σημαντικό συστατικό στις συνταγές του. Την αγάπη. Και επειδή η μαγειρική είναι διασκέδαση, την ενισχύει με τις χορευτικές του φιγούρες. Γεια σου, κοριτσάκι! Βλέπω πως άρχισες από νωρίς. Χθες το βράδυ, παρέα με τον μπαμπά μου, πήγαμε σε ένα φεστιβάλ φαγητού στο Queens. Δοκιμάσαμε πολλές νοστιμιές, αλλά τίποτα δεν ήταν τόσο καλό όσο η νιουιορκέζικη πίτσα που φάγαμε στο Primo Spies. Σήμερα, λοιπόν, θα δοκιμάσουμε να αναδημιουργήσουμε το πιάτο. Με λίγη βοήθεια από τους βοηθούς σεφ, τον Τζαξ και την Τζέιλα. Τζαξ, Τζέιλα, ελάτε! Ταρά! Πρώτη Παρασκευή, η ζύμη. Η πίτσα της Νέας Υόρκης έχει λεπτή κρούστα, οπότε μας αρέσει να χορεύουμε ενώ ανοίγουμε τη τέλεια ζύμη μας. Διάλειμμα για χορό! Εντάξει, τώρα που ανοίξαμε τη ζύμη, ήρθε η ώρα της σάλτσας. Έπειτα, χρειαζόμαστε τη γαρνιτούρα. Έξτρα τυρί. Θέλω πεπερώνι και μανιτάρια. Ανοίγουμε απλώς το φούρνο και... Τι τρέχει? Μάλλον ξέχασα εντελώς να τον προθερμάνω. Φούρνος fail. Έτα, όχι! Διάλειμμα για χορό. Μέρος δεύτερο. Πιάσε! Και 4 προσπάθειες αργότερα, νομίζω ότι πλέον είναι έτοιμη. Ναι, έστιμα. Λοιπόν, τι λέτε, είναι όσο καλή όσο του πρίμος. Καλύτερη και πιο τυρένια. Μην το διανοηθείς. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η πίτσα της Νέας Υόρκης δεν είναι παιχνιδάκι. Διασκεδάστε κι εσείς μαγειρεύοντας με την οικογένειά σας. Και μην ξεχάσετε να κάνετε διαλύματα για χορό. Είναι σημαντικά όταν μαγειρεύεις. Τα λέμε την επόμενη φορά. Και να θυμάστε, το YAL σημαίνει «Ναι, σας αγαπούν». Σας αφήνω! Λοιπόν, σας έδειξα σημεία σε όλη τη Νέα Υόρκη που με εμπνέουν. Αλλά σήμερα θα σας ξεναγήσω στο αγαπημένο μου μέρος για να ξεφύγετε από την κίνηση της πόλης. Όπου μπορώ να πάω για λίγη ηρεμία και... Θέλουμε κι εμείς να έρθουμε μαζί σου! Μεγάλο το τίμημα για λίγη ησυχία. Αυτή είναι η αξιολάτρευτη γάτα μου, η Έτα. Και αυτή είναι η μικρή φίλη μου, ο Τζαξ και η Τζέιλα. Που σημαίνει ότι έχω διπλή βοήθεια για να σας ξεναγήσω. Έλα, Τζαξ, πάρε την κάμερα. Τέλεια! Στο σημερινό επεισόδιο του Barbie, η ζωή στην πόλη, μία ξενάγηση στο σπίτι μου. Επειδή στο σπίτι μου βρίσκεται η καρδιά μου. Και η δική μου είναι εντελώς εδώ. Είναι επίσης το μέρος που μπορώ να είμαι εγώ. Και γι' αυτό θέλω να το δείτε εσείς. Ίσως ενθουσιάστηκα λίγο περισσότερο. Σημείωση. Η Barbie έχει πάντα το δωμάτιό της πολύ καθαρό. Καθαρό! Τέλος πάντων, αυτή είναι η κρεβατοκάμαρά μου. Είναι εν μέρει ο χώρος που χαλαρώνω, εν μέρει ο χώρος που διαβάζω και επίσης ο χώρος του στούντιο όπου φτιάχνω μουσική. Η Barbie παίζει πολύ καλύτερα από αυτό. Θα πρέπει να σε πληρώσω έξτρα για τα κοπλιμέντα. Θα πληρωθούμε? Πόσα? Λοιπόν, στο δωμάτιό μου γράφω τραγούδια, γεμίζω μπαταρίες και φυσικά κοιμάμαι. Εννοείς ροχαλίζεις. Ροχαλιτούλα. Σειρά μου στην κάμερα.
Γεια σας, παιδιά! Αυτή είναι προφανώς η κουζίνα μας. Μυρίζει τόσο ωραία εδώ μέσα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Στον μπαμπά μου αρέσει να μαγειρεύει και πραγματικά γίνεται όλο και καλύτερος. Όπα, γίνομαι καλύτερος. Πάντα ήμουν καλός. Έλα, κοριτσάκι μου. Δοκίμασε αυτό. Χοιρινό τζέρκ, το αγαπημένο μου. Το απογείωσες, μπαμπά. Το χοιρινό τζέρκ είναι ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή ο προπάπους μου ήταν από την Τζαμάικα. Και το μαγείρεμα του χοιρινού είναι μια πολύ νόστιμη οικογενειακή παράδοση. Δίδυμα, στείλτε μήνυμα στους μπαμπάδες ότι το δείπνο είναι έτοιμο. Εντάξει. Στείλε εσύ, κρατάω εγώ. Περίμενε, δεν τελείωσα το πλάνο. Σειρά μου. Θεία Σιμών, χαιρέτησε την κάμερα. Αυτή είναι η τραπεζαρία μας, όπου μας αρέσει να τρώμε όλοι μαζί. Τα κυριακάτικα δείπνα είναι κανόνας. Γι' αυτό και καθόμαστε όλοι μαζί, χαλαρώνουμε και τα λέμε πριν από μια ακόμα πολύ άσχολη εβδομάδα. Ω! Και παίζουμε μουσική. Και τώρα που το σκέφτομαι, κάπως έτσι ξεκίνησε η αγάπη μου για τη μουσική. Σωστά! Η συλλογή δίσκων του μπαμπά σου είναι ένα από τα πράγματα που λατρεύω σε αυτόν. Και η ομορφιά μου! Ναι, αγάπη μου. Είναι τόσο παλιό. Grand Jeté. Στα γαλλικά το μεγάλο άλμα. Και όταν έκανα το πρώτο μου μεγάλο άλμα στο μπαλέτο, συνήθιζα να κάνω εξάσκηση εδώ, μπροστά στη τηλεόραση. Είναι το σαλόνι μας και το στούντιο χορού. Έχω μάθει πολλές κινήσεις εδώ μέσα, όπως αυτή. Το τράβηξες αυτό, Τζακς? Ναι. Και ορίστε. Αυτή ήταν η ξενάγηση στο σπίτι μου. Το μέρος που με εμπνέει περισσότερο σε όλη την πόλη. Εκεί που μπορώ να ρισκάρω και να πειραματιστώ με την τέχνη μου. Και με την υποστήριξη της οικογένειάς μου, ξέρω ότι μπορώ να συνεχίσω ακόμα και αν τα θαλασσώσω. Γιατί είσαι τόσο γλυκανάλατη? Τζέιλα, τώρα πρέπει να ξανατραβήξουμε. Βλέπετε, δεν είναι το τέλειο τέλος που φανταζόμουν, αλλά... ξέρω ότι η οικογένειά μου με στηρίζει, ακόμα και η Τζέιλα. Ευχαριστώ που επισκεφτήκατε το σπίτι μου. Τα λέμε! Και να θυμάστε, το YAL σημαίνει «Ναι, σας αγαπούν». Σας αφήνω!